Γένο το κατοχικό καθεστώς αμέσως μετά την απόφαση να επιτρέψει στους Μαρονίτες την επιστροφή στα κατεχόμενα χωριά τους. Φαίνονταν έτοιμο να προχωρήσει στο άνοιγμα της περίκλης της πόλης Σαμοχώς του υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Σημερινό δημοσίευμα από τα κατεχόμενα ανατρέπει τις μέχρι τώρα πληροφορίες και δημιουργεί νέα δεδομένα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα που υπογράφει η δημοσιογράφος Έστρα Αιγκίν, τουρκοκυπριακή πηγή επιβεβαιώνει πως το ψευδοκράτος επεξεργάζεται σχέδιο για άνοιγμα των Βαρουσίων και επιστροφή των νόμιμων κατοίκων του. Όχι όμως υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, αλλά υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών. Δεν αληθεύει ότι τα Βαρώσια θα ανοίξουν υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Όλη η εργασία που γίνεται αφορά το άνοιγμα των Βαρωσίων υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και το Διεθνές Δίκαιο. Κανείς δεν μιλά για άνοιγμα των Βαρωσίων υπό τουρκοκυπριακό έλεγχο. Από πλευράς τους, μέχρι στιγμής τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν καμία ενημέρωση για οποιοδήποτε τέτοιο σχέδιο. Κληθείς να σχολιάσεις τον Α τις πληροφορίες που θέλουν η ενδεχόμενη επιστροφή των Βαρωσωτών να γίνει υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Ο δήμαρχος της Βασιλεύουσας εμφανίζεται κατηγορηματικός. Για όνομα του Θεού, εάν τους δώσουμε την ευκαιρία ή τα μηνύματα ότι η δική μας πλευρά, ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να τελειώνει το Κυπριακό με αυτόν τον τρόπο, τότε είναι κρίμα, γιατί επιτελεί την οριστική δικοτόμηση. Θα είναι τραγωδία αν εμείς ήδη αρχίσουμε να συζητούμε τέτοιου είδους σενάρια, και ζουν μαζί μας, μετρούν τις δυνάμεις μας και τις αντοχές μας με αυτά τα δημοσιεύματα. Προσπαθούν να δημιουργήσουν πανικό και προσπαθούν να δημιουργήσουν διάσπαση μεταξύ μας. Αλλά δεν μπορεί να επιτρέψουμε αυτές τις αδυναμίες μας να γίνονται όπλων της τουρκικής πλευράς. Και δεν πρέπει να δικαιώσουμε τον Ισμέτη Νονού που είπε: να αφήστε τους Ρωμιούς, δουλεύουν για μας. Την ίδια ώρα η Τουρκία, σε μια κίνηση που γεννά ερωτήματα, προχώρησε αργά ψες στη δέσμευση θαλάσσιας περιοχής στο τεμάχιο 6 της Κυπριακής ΑΟΣ, ανοιχτά της Πάφου για διάστημα 6 ωρών το απόγευμα της Δευτέρας. Σκοπός? Η ρημούλκηση υποβρύχιας συσκευής από πλοίο του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Άμεση υπήρξε η αντίδραση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία προχώρησε στην έκδοση αντινάφτεξ που ακυρώνει τη δέσμευση της θαλάσσιας περιοχής από την Άγκυρα, ενώ ήδη το Υπουργείο Εξωτερικών προέβησε διαβήματα προς την Αμερικανική κυβέρνηση προκειμένου να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.